Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Είναι Τετάρτη και ξέρω ότι περιμένετε κάθε Τετάρτη και θέλω να πάω απευθείας σε αυτή την καλημέρα. Στα χρόνια πολλά, στο Χριστός Ανέστη που θα μας πει ο Πάπα Χρήστος μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεμάτοι χαρά, να είμαστε όλοι μέσα στην καρδιά μας τόσο όμορφα που να πετάμε έτσι ωραία. Γιατί είναι λαμπρή, είναι μέρες λαμπρής όλες αυτές. Και ως λαμπρή πρέπει να λάμπουν όλα, πρέπει να χαίρονται όλα. Πόσο ωραία τα λέτε κάθε φορά, πόσο ωραία τα λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Πώς περάσατε? Πέρασα μια μεγάλη εβδομάδα πάρα πολύ όμορφα όμως, με πολύ κούραση γιατί εγώ έχω δύο χωριουδάκια τα οποία τα λειτουργώ και τα δύο. Και αυτές τον υπόλοιπο καιρό είναι μια Κυριακή στο ένα, μια Κυριακή στο άλλο. Αλλά αυτές τις μέρες όμως, σταύρωση στο ένα, σταύρωση στο άλλο. Αποκαθήλωση στο ένα, αποκαθήλωση στο άλλο. Επιτάφιο στο ένα, επιτάφιο στο άλλο. Ανάσταση στο ένα. Ανάσταση και στο άλλο. Ανάσταση στο άλλο. Πώς τα προλάβατε όλα αυτά? Α, είναι εντάξει. Θέλει τρέξιμο, θέλει καλή φυσική κατάσταση. Αλλά εντάξει, ωραία, ναι. Πάρα πολύ. Και είναι όμορφο να τα ζεις δύο φορές τα γεγονότα. Ακριβώς. Είναι τόσο έντονα όλα αυτά που ναι, να τα ζεις και δυο και τρεις, έτσι. Και δυο και τρεις. Ήταν ωραία, ήρθε κόσμος, βέβαια όλοι στην αυλή και στην πλατεία έξω γύρω-γύρω. Τηρήσαμε όλα τα μέτρα, δεν ακούστηκε κανένα παράπονο, δεν ακούστηκε κάποιος να πει ότι ξέρεις εγώ που ήρθα εκεί ήμουν θετικός και προσέξτε και οι υπόλοιποι. Είχαμε βάλει ένα στόχο σε αυτά τα δύο τα χωριά όλον αυτόν τον καιρό να μην υπάρξει κανένα κρούσμα κορονοϊού και συνεχίζουμε να το έχουμε αυτό. Μπράβο. Δεν λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά με την προσοχή μας και με την προσευχούλα μας εκεί σε αυτά τα δύο χωριά, στη Σαρακίνα και στον Άγιο Χαράλαμπο, μέχρι στιγμής 1,5 χρόνο τώρα ένα και κάτι, δεν υπάρχει κανένα κρούσμα. Μπράβο, πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι χθες ήμουνα κάπου που ήρθε ένας κύριος και μου λέει «Είσαι η ελπίδα», του λέω «Ναι, εγώ είμαι», μου λέει «Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω». Εξ Ελλάδος ο κύριος και συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη, δουλεύει στην Κύπρο και η οικογένειά του είναι στη Θεσσαλονίκη και μου λέει «Παρακολουθούμε εσένα μαζί με τον Πάπα Πάοκ και πόσο χαιρόμαστε και πόσο τον αγαπάμε και σας βλέπει όλη η οικογένεια από Θεσσαλονίκη». Και γίνεται πανικό στη Θεσσαλονίκη για τον Πάπα Πάοκ και που σας βλέπουν όλοι. Και μου λέει, τον είχα γνωρίσει μία φορά. Σας είχε γνωρίσει μία φορά και δεν υπάρχει, μου λέει, πιο θετικός άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανείς που να πει κάτι αρνητικό για αυτόν τον άνθρωπο, μου λέει. Είναι τόση αγάπη που του έχουμε. Και ήταν τόσο ενθουσιασμένος. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό, να σας το πω. Είναι και στην Κύπρο αυτός. Στην Κύπρο δουλεύει, η οικογένειά του όμως είναι πάνω Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, μωρέ. Ξέρεις, το χαίρομαι, το απολαμβάνω, το ζω και εγώ που με βλέπουν έξω στον δρόμο, από εδώ, από εκεί που έρχονται. Είναι μια απόλαυση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έτσι τους ανοίγει και η καρδιά εύκολα να έρθουν να πούν τον πόνο τους, να πούνε τα λαθάκια τους, τις αμαρτίες τους, να πάρουν την ευχούλα, να πάρουν τη συγχώρεση και να προχωρήσουν τη ζωή. Είναι όμορφο να κάνεις χαρούμενο, είναι όμορφο πολύ να κάνεις χαρούμενο στους ανθρώπους. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος όλων μας και ακόμα περισσότερο είναι ο ρόλος του παπά να σκορπάει χαρά, να σκορπάει. Έλεγαν οι Άγιοι και το λέει και ο Γεροπορφύριος αυτό. Τι ωραία να μιλάς για τα Ανάσταση όταν χαιρετούσε ο Άγιος Πορφύριος και όχι μόνο την περίοδο τώρα της Ανάστασης, έλεγε «Χριστός Ανέστη χαρά μου».
Τι ωραία φράση, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Είσαι η χαρά μου. Αλλά εγώ χαίρομαι τόσο πολύ που υπάρχει η Ανάσταση. Όποιος τα ζει έτσι χαρούμενα τα πράγματα, όποιος ζει την επικοινωνία με τους ανθρώπους χαρούμενη και γεμίζει κι αυτός, εγώ το χαίρομαι πρώτος αυτό, να γεμίζει η δικά μου ψυχή, η δικά μου καρδιά από χαρά, όταν οι άνθρωποι χαίρονται και μετά σκορπάς τη χαρά που τόσο ανάγκη την έχουν οι άνθρωποι. Ελπίδα μου, τόσο πολύ, όλοι δεν έχουμε ανάγκη να είμαστε χαρούμενοι, από κάπου να πηγάζει η χαρά, από κάπου να παίρνουμε χαρά. Και μετά, τι ωραίο συνέστημα να δίνεις αυτήν τη χαρά και να τη δίνεις απλόχερα και να μην την κρατάς για τον εαυτό σου. Έτσι. Τι να την κάνουμε τη χαρά μόνη? Τη χαρά πρέπει να τη μοιραζόμαστε. Όταν λέει μοιράζεται, όταν μοιράζεται λέει η λύπη γίνεται μισή και όταν μοιράζεται η χαρά γίνεται διπλή. Αυτό ακριβώς. Διπλασιάζεται η χαρά. Έτσι έτσι εγώ και όσους Αγίους γνώρισα την είχαν αυτήν την έννοια. Άλλωστε και τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ο Χριστός οδηγούντανε στη Σταύρωση και έβλεπε μπροστά του το μαρτύριο να έρχεται, την είχε έννοια τη χαρά στους μαθητές του. Έρχεται ώρα, λέει, τώρα που θα με συλλάβουνε και θα με θανατώσουνε. Εσείς όμως να μην ταραχτείτε και η χαρά σας να είναι πεπληρωμένη στην καρδιά. Και στην προσευχή του που έκανε στον κήπο της Γεστημανή το αναφέρει στον Θεό Πατέρα για τους μαθητές του. Τώρα λέει να μην χάσουν την αγάπη, να μην χάσουν τη χαρά. Αυτή η χαρά, λέει, και η αγάπη την οποία έχουμε και εμείς μεταξύ μας, ποιοι δηλαδή, η θεότητα, αυτή η θεότητα λοιπόν που έχει χαρά τόση πολύ μεταξύ τους, θέλει να την έχουμε και εμείς μεταξύ μας. Έτσι. Έτσι είναι ο χριστιανισμός, έτσι είναι η πίστη μας, έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Με χαρά που να μην τελειώνει, που να μην χαλιέται. Ό,τι και αν μας έρχεται, εμείς να το κάνουμε χαρά. Άλλωστε ο Χριστός έβλεπε το πάθος του και μιλούσε για αγάπη. Έβλεπε το πάθος του και μιλούσε για χαρά. Έβλεπε το πάθος του και ανέβηκε στο Σταυρό για να μας δώσει εμάς τη λύτρωση και τη χαρά μας. Αυτό και την ακριβώς. Ευτυχία μας. Αυτό γι' αυτό ακριβώς. Ανέβηκε. Δεν ανέβηκε για να μας δείχνει μετά με το δάχτυλο και να λέει «Εγώ σταυρώθηκα για σας, είστε υποχρεωμένοι να με πιστέψετε». Ακούς τα αυγουλάκια, τι ωραία που κελαϊδάνε. Τα ακούω! Ήτανε να το πω τώρα, μόλις τελειώνατε την πρόταση, ήθελα να πω ότι είναι πολύ χαρούμενα σήμερα. Ναι, τώρα κελαϊδάνε με πολύ χαρά. Άνοιξη τώρα και βλέπεις ότι το Πάσχα η Εκκλησία μας το έχει δεμένο με την άνοιξη. Τα λουλούδια, τη φύση, τα αρώματα, τα χρώματα, τις μυρουδιές, τον ήλιο, όλα αυτά. Ας τα αφήσουμε να μιλάνε μες στην καρδιά μας, μωρέ. Ας τα αφήσουμε να μιλάνε στην καρδιά μας. Και ας αφήσουμε έξω τις κακομοιριές μας. Αυτό εδώ να αδειάζει και να γεμίζει εδώ η καρδιά. Να γεμίζει η καρδιά αισθήματα και συναισθήματα. Και για το Θεό και για το συνάνθρωπο. Και για τους ανθρώπους που ο καθένας μας υποσχέθηκε αιώνια αγάπη. Θα σ' αγαπάω, λέμε, για πάντα. Ας το κάνουμε, μωρέ, αυτή την αγάπη, να την έχουμε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο ωραίο είναι να το λες και να τα ακούς βεβαίως, αλλά και να το λες αυτό το «σ' αγαπώ». Αυτόν το αγαπώσε που λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Αγαπώσε. Τι ωραίο είναι. Τι ωραίο που είναι και έτσι πως το λέτε. Ας το λέμε και αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες, το έλεγα και στις ακολουθίες,
Ας θυμόμαστε και όλους αυτούς που υποφέρουν στα νοσοκομεία. Βέβαια. Έχει κόσμο ακόμα αρκετό που παλεύει, που ανεβαίνει η ανηφόρα, που ανέβει και η ανηφόρα. Η αγάπη μας, η προσευχή μας, η έννοια μας, η στήριξή μας, οι ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση είναι εκεί με όλους. Είναι εκεί, μωρέ, μαζί σας και με τους δικούς σας ανθρώπους. Γρήγορα, γρήγορα. Και υπάρχουν Άγιοι, η Αγία Ειρήνη σήμερα, ο Άγιος Εφραίμ. Χτες ήταν ο Άγιος Ραφαήλ, προχτές ήταν ο Αγιώργης. Μετάβριο έρχεται, είναι του Ιώβ την Πέμπτη, είναι της Ζωοδόχου Πηγής την Παρασκευή. Ας προσευχηθούμε σε όλους τους Αγίους και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία. Έτσι, ακριβώς. Και για τους γιατρούς μας όμως, Ελπιδάκη μου, τους νοιάζομαι πολύ τους γιατρούς αυτές τις μέρες που κάνανε πολλοί από αυτούς Πάσχα μέσα στα νοσοκομεία, τρέχοντας από τον έναν άρρωστο στον άλλον για να μπορέσουν να φέρουν το καλό αποτέλεσμα. Έχω φίλους γιατρούς και ξέρω πόσο κουράζονται, πόσο υποφέρουν, πόσο βασανίζονται και πόσο φοβούνται και οι ίδιοι μην κολλήσουν. Βέβαια. Όταν παίζουνε, βέβαια, παίζουνε με τα μικρόβια και τους ιούς εκεί. Και στο ιατρικό, μας, λοιπόν, και στο νοσηλευτικό προσωπικό βεβαίως. Βέβαια, βέβαια. Συγχαρητήρια, μπράβο τους, υπομονή και πραγματικά είναι τεράστιο το έργο που επιτελούν. Και κάθε έναν που σώζουν να τους το αναπληρώνει ο Θεός με μια ευλογία ιδιαίτερη και μια χάρη ιδιαίτερη. Ακριβώς, ακριβώς. Και χρόνια πολλά να πούμε και σε όλους όσους γιορτάζουν και σήμερα που είναι πολλοί και εχθές και αύριο και μεθαύριο. Μας είπατε ότι υπάρχουν γιορτές αυτές τις μέρες, χρόνια πολλά. Αυτές τις μέρες, πολλές. Χρόνια πολλά γιορτές σε όλους όσους γιορτάζουν βεβαίως. Λοιπόν, και εμείς εδώ σήμερα, χθες ήρθαμε, χθες επιστρέψαμε τηλεοπτικά, Παπα Χρήστο μου, γιατί από την Πέμπτη έχουμε να κάνουμε εκπομπή. Χθες επιστρέψαμε ξανά τηλεοπτικά και είμαστε καθημερινά εδώ μαζί με τον κόσμο στις 9.30. Σήμερα θα έχουμε και τη γυμναστική μας, θα έχουμε και τη μαγειρική μας, θα έχουμε και ωραία πραγματάκια. Θα το συνεχίσουμε κάθε Τετάρτη ή θα το... Τι λέτε τώρα, μα το ρωτάτε, είναι δυνατό. Εννοείται κάθε Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Άμα θέλετε κι άλλη μέρα, εγώ μπορώ κι άλλη μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε τι μου λένε τώρα. Παπα Χρήστο, επειδή ξέρω ότι έχετε χιούμορ και έχουμε έτσι την ίδια τρέλα, μου λένε τώρα στο ακουστικό, μέχρι να σε παντρέψει θα είναι μαζί σου εδώ στην εκπομπή, μου λένε. Λοιπόν, έχουμε κοντά-κοντά τίποτε ή θα περιμένουμε να βγάλω και είδηση για το πόλεμο. Μη μου τα κάνετε αυτά τώρα. Θα τα πούμε κατηδίαν. Θα σας πω, μην ανησυχείτε. Δεν ξαναρωτάω. Θα σας πω για να ετοιμαστείτε κιόλας, γιατί εσείς θα με παντρέψετε. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, η ώρα η καλή. Αυτά είναι οι ομορφιές της ζωής, να βρίσκει ο άνθρωπος το τέρι του και να προχωράει με πολύ αγάπη. Έτσι, με ακριβώς. Δόσιμο ένας τον άλλον. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, μια που φτάσαμε σε αυτή την κουβέντα, ότι όταν φτιάχνουμε μία σχέση, δεν τη φτιάχνουμε να πάμε στον άλλο να αρπάξουμε και να πάρουμε. Τη φτιάχνουμε για να του δώσουμε και να τα απολαμβάνει. Και ό,τι δίνουμε στον άλλο, ό,τι δίνουμε το παίρνουμε διπλό και τριπλό εμείς. Έτσι δουλεύει η αγάπη, η ζωή και ο έρωτας. Ό,τι δίνεις απολαμβάνεις. Έτσι, ό,τι αρπάζεις δεν έχει κανένα νόημα. Και κάτι χαζομάρες που ακούω, «Πάτερ, την ελέγχω, τον ελέγχω, εγώ τον έχω, τον έχω». Α, κολοκύθια λέω, άμα δεν τον ελέγχεις με την αγάπη που του δίνεις, άστα να πάει. Αν χρειάζεται να ελέγχουμε με αυτό, έχει τελειώσει, δεν χρειάζεται. Ελέγχουμε την καρδιά
που δίνουμε, 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 δίνουμε και το δίνουμε με χαρά και το δίνουμε με ομορφιά. Αυτό είναι ο έρωτας, αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η ζωή. Έτσι χτίζεται η σχέση και έτσι φτιάχνεται υπέροχη οικογένεια. Αυτήν σου εύχομαι, ελπίδα να βρεις, να ζήσεις, να φτιάξεις. Σας ευχαριστώ. Και τότε αξίζει, αυτό ευλογάει και η Εκκλησία και το κάνει γάμο. Αυτό ακριβώς. Το να αγαπάει ο ένας τον άλλον, ως και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία, λέει, και έδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής είναι. Τα ζήσαμε αυτές τις μέρες, σταυρωθεί. Τέτοια πρέπει να είναι η αγάπη μας. Και αυτό το λέει στην ακολουθία του γάμου, για να μας θυμίσει το μέτρο της αγάπης. Πόση, πόση, πόση. Να φτάνει στη θυσία, να φτάνει στην προσφορά, έτσι, να φτάνει στην πλήρη παράδοση του ενός τον άλλον. Ακριβώς. Αυτό εύχομαι σε όλα τα ζευγάρια που χτίζουν σχέση και ευλογάνε γάμο στη ζωή τους. Και τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όταν είναι έτσι. Κανένας όμως. Ακριβώς. Αυτό σου εύχομαι. Να βρεις και να ζήσεις. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και θα είναι τρεις ευτυχισμένος αυτός που θα το ζήσει μαζί σου, γιατί αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής. Ακριβώς. Και αυτόν τον έρωτα, την ευλογία αυτού του έρωτα, η Εκκλησία το ανοίγαγε σε μυστήριο. Ενώ το να γίνει κάποιος μοναχός, που είναι και μια ακολουθία, ναι, περίπου παράλληλη με τη ζωή της σχέσης, εκεί παραδίνεται στο Χριστό και στο μοναστήρι και στην Εκκλησία ο μοναχός, εκείνη η ακολουθία είναι απλή ακολουθία. Μάλιστα, ενώ δεν είναι το μυστήριο. Ο γάμος είναι μυστήριο. Mm-hmm. Βάπτισμα, χρίσμα, θεία κοινωνία, εξομολόγηση, γάμος, ιεροσύνη, ευχέλαιο. Αυτά είναι τα μυστήρια. Εκεί μέσα λοιπόν το μεγαλείο του γάμου, η ευλογία, η ύπαρξη του έρωτα. Και θα πω κάτι τώρα τρελό που κάποιοι μπορεί να μην συμφωνήσουν μόλις τα ακούσουν, αλλά πρέπει να το σκεφτούν. Δεν τη φτιάχνει την αγάπη και τον έρωτα η Εκκλησία μαγικά με την ευλογία, όταν πέσει η ευλογία. Δεν τη φτιάχνει. Εμείς τη φτιάχνουμε και η Εκκλησία την ευλογάει. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν μας φτιάχνει έρωτα. Αγάπη ο Θεός. Ο Θεός ευλογεί τον έρωτά μας. Μπράβο. Η Εκκλησία ευλογάει αυτό το πράγμα. Το ευλογάει και χαίρεται. Γι' αυτό και βάλει και χορό μέσα. Τι έχουμε στην τελετή, το χορό του Ισαΐα. Γιατί έχουμε χορό. Γιατί έχουμε χαρά. Γιατί θέλει να το γλεντήσουμε. Και η παράδοση βεβαίως μας έχει βάλει και όργανα και κλαρίνα και μετά. Βέβαια. Όλα είναι μέσα. Όλα είναι μέσα. Γιατί είναι χαρά η ζωή. Γιατί είναι χαρά ο έρωτας. Γιατί είναι χαρά η αγάπη. Ακριβώς αυτό. Παπα Χρήστο μου, Παπα Χρήστο μου, μας. Γιατί πλέον όλη η Κύπρος σας λατρεύει. Και όχι μόνο όλη η Κύπρος. Και στην Ελλάδα που σας γνωρίζουν, που σας γνώριζαν από πριν. Και γενικότερα που μας βλέπουν δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Που λαμβάνουμε τόσα μηνύματα για εσάς. Πόσο σας αγαπάει ο κόσμος. Πόσο σας αγαπάμε εμείς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τα υπέροχα σας λόγια. Να είστε καλά. Για την αγάπη που μας δείχνετε. Είχα μία γιαγιά που θέλω την επόμενη φορά λοιπόν. Ναι. Ακούστε, την επόμενη φορά θέλω να πω για τη γιαγιά μου. Βεβαίως. Γιατί αυτή με έμαθε να χαμογελάω. Αυτή με έμαθε να αγαπάω. Αυτή με έμαθε να ζω. Βεβαίως. Την επόμενη φορά λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη θα πούμε για τη γιαγιά. Και ανυπομονώ πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά όλοι. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας από την Κύπρο. Να είμαστε καλά. Φιλώ σε Κύπρος.
Να είμαστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, το καλό. Γεια σας. Γεια σου, Παπαχρήστο μου. Αχ, πόση χαρά μου δίνει, πόση χαρά πραγματικά. Και είμαι σίγουρη και εσάς, από το σπίτι που μας παρακολουθείτε.